Θα ασχοληθούμε τώρα με ένα θέμα και θα φιλοξενήσουμε ένα καλεσμένο που μαζί βέβαια είχαμε κάνει και μια έτσι όμορφη εκπομπή που έτσι αγαπήθηκε πολύ από τους τηλεθεατές, μετά από τους ήρωες. Πολύ κουβέντα και σωστά την εκπομπή ο Μάριος. Σωστά. Με ανθρώπους που είναι γενναίοι, είναι ήρωες, ξεχωρίζουν, αθλούνται παρά την ιδιαιτερότητα, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν. Είναι ο Μάριος Μαρκόπουλος. Είναι ένας πραγματικά άνθρωπος που τον, όχι απλά τον εκτιμώ, αλλά τον θαυμάζω κιόλας. Μάρη, είχαμε κάνει την εκπομπή με τις μεταμοσχεύσεις, σωστά? Σωστά, και ήταν αφιερωμένη όχι μόνο στη μεταμόσχευση, αλλά και στη δωρεά οργάνων. Σωστά, είχε γνωρίσει έτσι μεγάλη, την είχαν αγκαλιάσει οι τηλεθεατές. Μάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Γιώργο και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας, διότι σε μια φυσιογνωμία που έτσι είναι, προκύπτουν όμορφα μηνύματα μέσα από τη δύναμη ψυχής και όμορφα μηνύματα ιδιαίτερα στη νέα γενιά. Ότι κανείς δεν πρέπει να εγκαταλείπει το οτιδήποτε, τον στόχο που έχει θέσει από μικρός, παρά τα όποια προβλήματα που πιθανότατα βρεθούν στο δρόμο του. Έτσι ακριβώς είναι. Η ζωή είναι ένας μεγάλος περίπατος, για να το δούμε λίγο έτσι πιο αποστασιοποιημένα. Τον περπατάμε, άλλοτε μπορεί να είναι ανηφορικός και δύσβατος, άλλοτε θα έχουμε τις κατηφόρες μας που θα πηγαίνουν όλα πολύ καλά. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να τα παρατάμε, έτσι όπως είπες ακριβώς, να περάσουμε αυτό το μονοπάτι, να το περπατήσουμε, αυτό το μαραθώνιο να πούμε, όσο μεγάλος και αν είναι στη ζωή μας. Σε κάποιον μπορεί να είναι πολύ μεγάλος μαραθώνιος, σε κάποιον μπορεί να είναι και λιγότερα. Μάρη, είσαι γραμματέας του Συλλόγου Νεφροπαθών, σωστά? Του Συλλόγου Αθλουμένων Νεφροπαθών. Αθλουμένων Νεφροπαθών, βέβαια. Οι προπονήσεις συνεχίζονται και μέσα στην καραντίνα? Οι προπονήσεις συνεχίζονται αυτή τη στιγμή. Έχουμε την δυνατότητα να μπορούμε να συνεχίζουμε την προπόνησή μας, όπως βλέπετε και στα πλάνα στο Παγκρίτιο. Τα οποία είναι σημερινά, Μάριε, και να σε ευχαριστήσουμε γιατί είναι πολύ φρέσκα τα πλάνα. Να είσαι καλά, Γιώργο. Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να συνεχίζουμε. Μας βοηθάνε πάρα πολύ οι άνθρωποι του Δήμου και γενικότερα η διοίκηση του Παγκριτίου. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ανοιχτό χώρο, όπως βλέπετε, και σε ανοιχτό χώρο επιτρέπονται οι προπονήσεις για μικρό αριθμό ατόμων κάθε φορά. Και βέβαια συνεχίζουμε τις προπονήσεις και δεν σταματάμε ποτέ. Αυτό είναι το μήνυμα. Μπορεί σε κάποια αθλήματα, όπως το άθλημά μου το κύριο που είναι το ping pong, να έχει σταματήσει πια η προπόνηση. Παρόλα αυτά, όπου βρίσκουμε ανοιχτό χώρο θα βγαίνουμε, θα κάνουμε την προπόνησή μας και φυσικά θα κάνουμε και την προπόνησή μας και στο σπίτι. Σε αντίθεση με την πρώτη περίοδο της καραντίνας, όπου ήμασταν αναγκαστικά μέσα, μπορούσαμε να βγούμε έτσι έστω για λίγο, θεωρώ ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Είμαστε σε ευπαθή ομάδα, ειδικά στις μονάδες αιμοκάθαρσης, αλλά και οι μεταμοσχευμένοι συναθλητές μας βρίσκονται σε μια μεγάλη εγρήγορση. Τηρούν την καραντίνα, όχι μόνο τώρα που είναι αυστηρά τα μέτρα, αλλά είναι καραντίνα και το καλοκαίρι που υπήρχε το διάστημα έτσι που οι υπόλοιποι κυκλοφορούσαν ελεύθερα. Εμείς ήμασταν μέσα, προσέχαμε και προσέχουμε από το Φεβρουάριο που ξεκίνησαν όλα αυτά τα μέτρα. Να πω έτσι χαρακτηριστικά ότι στην μονάδα τεχνητού νεφρού που κάνω εγώ στο Μεσόγειος έχουμε όλα αυτά τα αυστηρά μέτρα που πρέπει να έχουμε, που σημαίνει ότι δεν φέρνουμε κάποιο άλλο αντικείμενα εκτός μέσα στη μονάδα, δεν έρχονται επισκέπτες, φοράμε τη μάσκα καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας μας και άλλα πολλά περισσότερα που είναι έτσι πιο εξειδικευμένα, τα κάνουμε από το Φεβρουάριο. Και μάλιστα, εχθές κιόλας, μας κάνανε αυτά τα γρήγορα τεστ, τα rapid test όπως λέγονται, για να έχουμε ακόμα και μεγαλύτερη προσοχή. Το άγχος είναι σε μεγαλύτερο βαθμό για τους νεφροπαθείς αυτό το διάστημα, Μάριε? Είναι αποτρεπτικός παράγοντας προκειμένου να ασχοληθείτε με δραστηριότητες που είχατε ξεκινήσει πριν από την καραντίνα? Η αλήθεια ναι, ότι το στρες και το άγχος, να πω η ανησυχία, γιατί το άγχος περιέχει, είναι μια λέξη της πολύ αρνητική, είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο το στρες. Και ο λόγος είναι επειδή βρισκόμαστε σε αυτή την ευπαθή ομάδα.
Γενικότερα όμως προσπαθούμε να βρίσκουμε τρόπους μέσα από το σύλλογό μας ώστε να βοηθάμε τα μέλη μας, να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας δηλαδή, τους συναθλητές μας, να βρίσκουν τρόπους για να γυμνάζονται. Είτε όπως είναι ένα πρόγραμμα γυμναστικής το οποίο έχουμε βγάλει στην ιστοσελίδα μας στο www.san.gr και που ήταν για το πρώτο διάστημα της καραντίνας, όπου ήμασταν όλοι πιο κλειστά μέσα στο σπίτι, είτε ακόμη και τώρα σε συνεργασία με τον γυμναστή μας, τον Αντώνη Καλκουζάνη, τον οποίο τον βλέπετε και στο βίντεο να με καθοδηγεί, μπορούμε να έχουμε εξατομικευμένο πρόγραμμα για τον καθένα και για τις δικές του ανάγκες του καθενός. Γιατί ξέρετε, καθένας από εμάς είναι και μια διαφορετική περίπτωση. Είμαστε 11.000 αιμοκαθερόμενοι και μεταμοσχευμένοι σε όλη την Ελλάδα και όλοι αυτοί έχουμε ο καθένας τη δικιά του ιδιαιτερότητα. Είμαστε 11.000 διαφορετικές περιπτώσεις. Και εκεί έρχεται ο γυμναστής και ο προπονητής, ο οποίος θα εξειδικεύσει το πρόγραμμα στον καθέναν, ώστε να ταιριάζει στον εαυτό του και να του δίνει αυτά τα ευεργετικά ωφέλη που έχει ο αθλητισμός πάνω μας. Οι περισσότεροι, Μάριε, κατά την περίοδο του lockdown και της καραντίνας από τον περασμένο Μάρτη, ξέρεις που είχαν ξεκινήσει κάποιο άθλημα και γυμνάζονταν, ψάχνουν αφορμή ή έψαχναν αφορμή προκειμένου να παγώσουν τον αθλητισμό, να κάτσουν σπίτι και να αφαιθούν κάπως παραπάνω. Ωστόσο, εσύ δεν πράττεις κάτι τέτοιο. Εκεί συνεχίζεις κανονικά και στέλνεις το δικό σου μήνυμα. Έτσι ακριβώς. Μέσα από όχι μόνο τη δική μου δραστηριότητα, αλλά και άλλων συναθλητών μου, θέλουμε να δείξουμε ότι δεν πρέπει να σταματάμε τη ρουτίνα μας και μάλιστα η καραντίνα μας έβγαλε εντελώς από τη ρουτίνα της ζωής, από το καθημερινό μας πρόγραμμα, που μπορεί μέσα να έχει άσκηση, να έχει τη δουλειά μας. Μας έβαλε να ζήσουμε σε κάτι διαφορετικό, να προσαρμόσουμε πάλι την καθημερινότητά μας. Και επειδή εμείς έχουμε μάθει να το κάνουμε αυτό, λόγω της αιμοκάθαρσης, αλλά και οι μεταμοσχευμένοι συνασθενείς μου, γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι δεν πρέπει να αφήνουμε δραστηριότητες που μας βοηθάνε να ξεφεύγουμε λίγο από την ουσία που είναι να είμαστε μέσα στο σπίτι. Μάριε, γνωρίζω ότι είσαι ένας τύπος, αν μου επιτρέπεις τον όρο, ακομπλεξάριστος και θέλω να σου κάνω την εξής ερώτηση, καθώς οι περισσότεροι, ειδικά τους τελευταίους μήνες, διαμαρτυρόμαστε επειδή φοράμε μάσκα, επειδή είναι κάτι το οποίο είναι κάπως κουραστικό. Και θέλω να μου απαντήσεις, πόσες φορές τη βδομάδα εσύ κάνεις αιμοκάθαρση και για πόσα χρόνια? Εγώ κάνω 3 φορές την εβδομάδα, επί 4 με 5 ώρες τη φορά και για σύνολο φέτος, μάλλον πέρυσι συμπλήρωσα 20 χρόνια, είμαι στον 21ο χρόνο. Μάλιστα, οπότε για 20 χρόνια ο Μάριος, 3 φορές τη βδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, δεν ξέρω Μάρια αν αυτό είναι το πρόγραμμά σου ή Τρίτη, Νομίζω Πέμπτη, πως και μέσα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Ο Μάριος πηγαίνει λοιπόν στο κέντρο, κάθεται 5 ώρες εκεί και κάνει αιμοκάθαρση. Και πολλοί από εμάς διαμαρτυρόμαστε επειδή θα χρειαστεί για 1-2 μήνες να φοράμε μάσκα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα και να πει το οτιδήποτε. Και φυσικοθεραπείες όπως είχε σήμερα, Μάριε, το απόγευμα, λίγο πριν μιλήσουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν κάθεσαι σπίτι καθόλου. Όχι, δεν είναι έτσι. Απλά έτυχε σήμερα το πρόγραμμα να είναι τέτοιο. Κοίταξε, εμείς χρειαζόμαστε να έχουμε μια ποιότητα ζωής. Όπως και πιο πριν είπατε, Νίκο, πολύ καλά για την Παγκόσμια ημέρα, νομίζω, ποιότητας, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και αυτό μας το ξεκαθαρίζουν και μας το καθορίζουν πάρα πολύ οι γιατροί, οι νοσηλευτές μας, που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, με τις οδηγίες που θα μας δώσουν, με τη φροντίδα που θα μας δώσουν, όπως βέβαια και ολόκληρο ο μηχανισμός των κέντρων αιμοκάθαρσης, που πρέπει να φτιάξουν και να διατηρήσουν κάποια πρωτόκολλα ασφάλειας για να είμαστε και εμείς ασφαλείς και όλοι όσοι εργάζονται μέσα σε αυτό. Άντε να ξαναθυμηθούμε λίγο την εποχή των ηρών. Το πιο όμορφο όνειρο του Μάριου ποιο είναι για το μέλλον? Να πάω όσο μακρύτερα γίνεται το μονοπάτι και το μαραθώνιο της ζωής μου.
Είναι ένα όνειρο πολύ μακρινό, θεωρώ δύσκολο να το πετύχω. Ξέρεις ότι η αιμοκάθαρση έχει πάρα πολλές παρενέργειες και μακροχρόνιες. Θεωρώ ότι μέσω του αθλητισμού προσπαθώ και βρίσκω διεξόδους που να βοηθάνε στο να φτιάξω αυτό το όνειρο που έχω. Να βοηθήσουν δηλαδή την αιμοκάθαρση να δουλέψει καλύτερα και να αποφύγω τις παρενέργειες. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα και βλέπω με αισιοδοξία τη ζωή. Αυτό είναι το σημαντικό μήνυμα. Θα πάμε όσο μακριύτερα γίνεται αυτό το μονοπάτι, αλλά μόνο αν το βλέπουμε αισιόδοξα. Εάν είμαστε αρνητικοί, έχουμε απεσιοδοξία, σίγουρα θα βρούμε πιο πολλές δυσκολίες στο δρόμο μας. Μάριε, μερικές φορές όπως μιλάς, φαίνεται, πρόλαβα και είδα το κάτω μέρος που το μπλουζάκι σου περνάει ένα μήνυμα και ήθελα να σε ρωτήσω, τώρα το βλέπουμε πάλι, λέει δωρεά οργάνων. Είναι μια καινούργια προσπάθεια, βέβαια με τον Νίκο πέρσι είχατε αναπτύξει πάρα πολλά, αλλά είναι και μια καινούργια προσπάθεια. Είχε κάνει και συνάδελφος η Μέρη Καριωτάκη πριν από 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Η Μέρη έδωσε έτσι την αρχή και μας έδωσε όθηση προκειμένου να ασχοληθούμε και μέσα από τους ήρωες εγώ συνέχισα αυτό που ξεκίνησε η Μέρη για να είμαι δίκαιος. Και πάλι έχει βάλει νομίζω λίγο το χεράκι της η Μέρη, αλλά θέλω να σε ρωτήσω γιατί συνεργάζεσαι πλέον, συνεργάζεστε και με τον Όφη, με την ΠΑΕ Όφη και είναι σημαντικό η μεγαλύτερη ομάδα του νησιού αντικειμενικά να είναι δίπλα σας σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Σε αυτή την προσπάθεια, όχι νέα, είναι μια προσπάθεια πολλών ετών. Έτσι, είναι μια προσπάθεια και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε ως συμπαραστάτη τους ανθρώπους του Όφη. Όλους τους ανθρώπους, από το ποδοσφαιριστή μέχρι τον διοικητικό παράγοντα, τον τελευταίο που υπάρχει στον Όφη. Ήταν μια σκέψη που κάναμε με αφορμή την Πανελλήνια ημέρα δωρεάς οργάνων που είναι η 1η Νοέμβρη. Προσεγγίσαμε τους ανθρώπους του Όφη ώστε να μας βοηθήσουν να περάσουμε ένα μήνυμα με αφορμή αυτή την ημέρα για να το υπενθυμίσουμε σε όλους τους συμπολίτες μας, να υπενθυμίσουμε το σημαντικό μήνυμα της δωρεάς οργάνων. Δέχτηκαν με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Φτιάξαμε ένα μικρό σενάριο σε συνεργασία και με τους ανθρώπους του Όφη αλλά και με τη συνάδελφό σας τη Μέρη την Καριωτάκη που είναι πάντα συνοδοιπόρος σε αυτό το κομμάτι και βγήκε ένα ωραίο βίντεο που μιλάνε οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής του Όφη ο κύριος Σίμος και δίνουν το δικό τους μήνυμα πραγματικά και ανέβηκε την Κυριακή 1η Νοέμβρη. Μάλιστα έχει αρκετά μεγάλη απήχηση και έχει παιχτεί σχεδόν πανελλαδικά. Μαρία, είσαι και εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας, σωστά? Σωστά. Οπότε τα μαθήματα σωστά. Εκεί συνεχίζονται ακόμα κανονικά. Ένας νευροπαθής τώρα εκπαιδευτικός αθλητής που στέλνει τα πιο δυνατά μηνύματα που θα μπορούσε να στείλει και στη νέα γενιά και στα παιδάκια δημοτικού. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και μέσα σχολεία. Υπάρχουν κρούσματα. Ο Μάριος... φοβάται κάπως, δηλαδή είναι λίγο επιφυλακτικός στις κινήσεις του. Να σου πω, Νίκο, ότι εγώ βρίσκομαι στην ειδική άδεια των ευπαθών ομάδων. Δηλαδή εργάζομαι από το σπίτι. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί ένα ψηφιακό σχολείο που έχει να κάνει με 3 περιφέρειες, τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, όπου έχουν συγκεντρωθεί όλα τα παιδιά αυτά τα οποία είναι και, ανήκουν και αυτά στις ευπαθείς ομάδες και δεν πηγαίνουν σχολείο. Ναι. Έχουμε φτιάξει λοιπόν το ψηφιακό σχολείο και κάνουμε το μάθημά μας με τηλεδιάσκεψη. Για να σε ρωτήσω τώρα, η τηλεδιάσκεψη δουλεύει? Καθώς ξέρεις ότι πολλά τα προβλήματα τα οποία έχουν καταγραφεί ειδικά αυτή την εβδομάδα και πολλά τα ερωτήματα. Να σου πω ότι στο μεγαλύτερο μέρος, Δευτέρα, Τρίτη, όχι στο μεγαλύτερο μέρος, Δευτέρα, Τρίτη δεν κάναμε καθόλου μάθημα. Ναι. Την Τετάρτη ήμασταν αρκετά καλά και την Πέμπτη και σήμερα ξαναπαρουσιάστηκε πάλι ένα πρόβλημα. Σήμερα Πέμπτη δηλαδή, Πέμπτη. Ξαναπαρουσιάστηκε ένα πρόβλημα το οποίο δεν ξέρω πού θα τραβήξει και πού θα κρατήσει. Συγκεκριμένα ήταν, μου βγήκε ένα μήνυμα ότι το WebEx δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή τη στιγμή και θα σας ειδοποιήσουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είχαμε ένα τεράστιο πρόβλημα με τα παιδιά.
να συνεννοηθούμε αν θα γίνει ή αν δεν θα γίνει το μάθημα. Μάρια, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Σοβαρά προβλήματα. Ο Γιώργος το γνωρίζει, παρά το γεγονός ότι οι συνεντεύξεις κατά διάρκεια του Κρήτη σήμερα φέτος διαρκούν λίγο. Δηλαδή πάνε γρήγορες εναλλαγές. Εμείς αποφασίσαμε αυτό το τέταρτο μέρος να το αφιερώσουμε στον Μάριο. Είναι χαρά, είναι τιμή. Ξέρεις, με τον Μάριο αποκτάς μια σχέση φιλική. Τον γνωρίζεις, βλέπεις ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως έτσι απόσταση μεταξύ σας. Αυτό φαίνεται λίγο από τη συζήτηση που κάνουμε τόση ώρα. Και... Βέβαια, ο Μάριος είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Έχει πολλά να δώσει ακόμα και στον αθλητισμό και στην εκπαίδευση και στο κίνημα των νευροπαθών. Και εμείς θα είμαστε δίπλα του προκειμένου να στηρίξουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και τις δράσεις. Να το απευθύνω μια τελευταία ερώτηση. Οι μαθητές, φαντάζομαι, Μάριε, γνωρίζουν για το πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετωπίζεις. Και θέλω να πεις λίγο πώς αντιλαμβάνονται τα μικρά παιδιά αυτή την κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζουν όλοι. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι επειδή. Το γνωρίζουν και... όχι επειδή το διαφημίζεις και βγαίνεις και το λες στο σχολείο, αλλά επειδή. Όχι βέβαια. Είσαι επειδή... και εμπνευστής δράσεων και πρωτοβουλειών, γι' αυτό το λέω. Έτσι ακριβώς, είτε μέσα από τους γονείς τους, ναι. Είτε μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες και τις διάφορες συνεντεύξεις που κάνουμε ανά καιρούς. Οι μεγαλύτεροι κυρίως είναι αυτοί που θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα. Θεωρώ ότι με το νέο πρόγραμμα που έχει φτιάξει ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων είναι ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδιά σχολείου, δημοτικού, ναι. Γυμνασίου, λυκείου και θα τρέξει από την επόμενη χρονιά, φέτος θα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Θεωρώ ότι θα τους δώσουμε την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα πράγματα. Εξάλλου ήταν και ένας από τους στόχους του συλλόγου μας να δημιουργήσουμε κάτι τέτοιο και να το φέρουμε και προς τα έξω στα παιδιά, ειδικά στα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γυμνάσιο, λύκειο, που μπορούν να καταλάβουν πολλά πολλά περισσότερα. Μάλιστα. Και να αντιληφθούν πολλά περισσότερα. Θεωρώ ότι είναι ένας στόχος που μπορούμε να τον κάνουμε και να τον λειτουργήσουμε από την επόμενη χρονιά σιγά σιγά και φυσικά θα έχουμε και νέα να σας πούμε. Μάλιστα. Μάρια, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και το μόνο σίγουρο θα τα πούμε και μια και δύο και τρεις φορές μέχρι να τελειώσει αυτή η τηλεοπτική σεζόν. Και να κλείσουμε μαζί του και έναν αγώνα πινκ-πονκ. Θα χάσουμε βέβαια. Ο Γιώργος βέβαια κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχει παίξει ποδόσφαιρο, έχει παίξει μπάσκετ, θέλει να παίξει πινκ-πονκ. Με τον Μάριο συγκεκριμένα. Με γιατί Μάριο. Είναι και σε αυτό καλό. Εδώ με τη Σπανού την έβεξε μπάσκετ και έχασε. Οι γυναίκες προηγούνται. Εγώ... Είναι πολύ ευγενικός ο Γιώργος πάντα, όπως και εσύ Νίκο. Βέβαια, εννοείται. Με χαρά να φέρουμε ένα τραπέζι, αν είναι εύκολο εκεί στο. Βέβαια, κανάλι, να φύγει εδώ η πανδημία και ο κορονοϊός. Και... Πράγματα, Μάριε, ό,τι θες εσύ. Κάνουμε μια μικρή επίδειξη. Βέβαια, λοιπόν, Μάριε, την καλησπέρα μας, να σας ευχαριστήσω πολύ.